Δραματικές στιγμές έζησαν για μία ακόμη φορά χθες το πρωί κάτοικοι της Επισκοπής με ένα ακόμη κρούσμα μαζικής εξόντωσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων. Ο Φώτης Κρασανάκης, σαν και έμπειρος διασώστης που έχει σώσει αμέτρητους συνανθρώπους μας, είδε το σκυλί του να πεθαίνει με φρικτό τρόπο χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα. Και λόγω της δουλειάς μου με διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ, δεν σκρύβω ότι η ευαισθησία είναι λίγο παραπάνω, δηλαδή να τρέχουμε να σώσουμε έναν άνθρωπο και να μπορούμε να σώσουμε ένα σκυλί. Σε κάποια φάση τα βλέπουμε και είναι όλα μαζί, 10 μαζεμένα. Σε κάποια φάση βλέπουμε μόνο τα δύο. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι έχουν την ίδια τύχη με το σκυλί του κυρίου Φώτη. Γιατί μας έχει τύχει αυτή η περίπτωση και έχουμε δει τα σκυλιά ότι είναι πεθαμένα ανά ένα μέτρο στο δρόμο μέσα. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται συνεχώς στην περιοχή, καθώς άγνωστος μέχρι τώρα δράστης σκοτώνει με ισχυρό δηλητήριο κυριολεκτικά ό,τι κινείται. Όχι μόνο αδέσποτα που φροντίζει με αγάπη και αίσθημα ευθύνης η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του χωριού, αλλά και δεσποζόμενα. Είχα λόγω ένα σκυλάκι σαν αυτό και το βρήκα ψοφισμένο εκεί. Το δηλητηριάσανε, δεν το πρόλαβε βέβαια, έβγανε αφρούς από το στόμα και ξέρω εγώ. Κτηνώδεις συμπεριφορές, δεν το συζητούμε. Νομίζω ότι όποιος μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με το θέμα στις αρμόδιες αρχές θα βοηθήσει. Ο δράστης μπαίνει με θράσος μέσα σε αυλές σπιτιών για να ταΐσει δηλητήριο, σκυλιά και γάτες. Μες στην αυλή μου, κάτω από την αυλή ήταν δεμένο, δεν ήταν καν να κυκλοφορεί ελεύθερο έξω. Θεωρώ ότι η φόλα προοριζόταν για το μεγάλο μας σκυλί, το οποίο γαυγίζει και δεν αφήνει άνθρωπο να μπει μέσα, γιατί μας πειράζουν και κάποιοι, κλέβουν κάποια άτομα. Εμένα είχαν δολώσει τότε προβιές κουνελιών και τις είχαν ρίξει μέσα σε ένα χωράφι, τα οποία τα 3.000 μείναν ακαριαία. Το τραγικό θέαμα με τους δρόμους του χωριού να γεμίζουν νεκρά ζώα προκαλεί την οργή των κατοίκων της περιοχής και των τοπικών φορέων που καταγγέλουν την εγκληματική συμπεριφορά του δράστη. Με το ρεπορτάζ το δικό σας να σταματήσει εδώ όλο αυτό, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα. Να προχωράμε το πρωί στους δρόμους και να βλέπουμε πεθαμένα τα ζώα. Δεν είναι αυτή η εικόνα του χωριού μας. Οι μεμονωμένες ενέργειες που δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Γιατί αυτός που κάνει κακό στα ζώα κάνει και στους ανθρώπους. Κλιμάκιο της θυροφυλακής με σκύλο ανιχνευτή ερεύνησε το πρωί το σημείο που εντοπίζονται τα τελευταία κρούσματα, ενώ ήδη σχηματίζεται δικογραφία. Με βάση το νέο νόμο, η θανάτωση ζώου είναι κακούργημα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 30.000 ευρώ για κάθε νεκρό ζώο.